αεροδρόμιο Ηρακλείου έφτασε το πρωί 19χρονη Ζάρα, η οποία ταξιδεύει εδώ και 5 μήνες, επισκεπτόμενη 52 χώρες σε 5 ηπείρους, με την ίδια να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον στόχο της να κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ, κάνοντας τον γύρο του κόσμου ως η νεότερη γυναίκα με υπερελαφρό αεροσκάφος. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Έφτασα από την Αίγυπτο και τώρα επιστρέφω στην Ευρώπη. Την 19χρονη υποδέχτηκε ο Ρελιμενάρχης Ηρακλείου και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αεροαθλητικής Ομοσπονδίας. Παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς, ότι αν θέλεις κάτι το πετυχαίνεις και αν επιμένεις σε κάτι το κάνεις. Έκανε το γύρο του κόσμου, κάνει 3 παγκόσμια ρεκόρ ηλικίας, γιατί είναι 19χρονη, το ότι γύρισε όλο τον κόσμο και ότι ήρθε με ένα υπερελαφρό αεροπλάνο. Από την άλλη πλευρά, σαν αεροδρόμιο Ηρακλείου, αποδεικνύεται ότι είμαστε η σύνδεση των Υπήρων, να το πούμε έτσι, δεν είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Στο αεροπλάνο έχει βάλει 4 κάμερες, σίγουρα θα γίνει κάποιο είδους ντοκιμαντέρ και όλο αυτό θα βοηθήσει νέα κορίτσια και νέους ανθρώπους να ασχοληθούν και να παρακινηθούν να ασχοληθούν με την αεροπορία, ή την αθλητική ή την επαγγελματική αποκατάσταση. Το ταξίδι στη Σιβηρία ήταν αρκετά δύσκολο λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων, ενώ υπήρξαν αρκετές δυσκολίες στον Ατλαντικό, στην Καλιφόρνια και όχι μόνο. So in California there were many wildfires. Στην Καλιφόρνια υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές και μερικές φορές ήταν δύσκολο να το αντιμετωπίσω γιατί υπήρχε καπνός και δεν μπορούσα να δω απολύτως τίποτα. Σε άλλα μέρη υπήρχαν κεραυνοί και αναταράξεις. Η Αλάσκα και η Ρωσία, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων, ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Το αεροπλάνο είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Αποδεικνύεται και στην πράξη. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει να ταξιδεύουμε το αεροπλάνο. Όταν πέρασα Ατλαντικό, ήταν δύσκολο γιατί πάλι πετούσε χαμηλά για 5,5 ώρες να πάει η Γροιλανδία. Και στην Καλιφόρνια, πάλι που ήταν εκεί η έρημος, πάλι και εκεί αντιμετώπισε πάρα πολύ ζέστη εκεί. Για τι θερμοκρασία μιλάμε? Εκεί μιλάμε για 50 βαθμούς περίπου, στη Σιβηρία για μείον 35, ενώ οι κινητήρες αυτοί είναι φτιαγμένοι να λειτουργούν υπό νορμάλες συνθήκες. Υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκε ίσως για τη ζωή της? Υπήρξαν στιγμές που έλεγε, που τη ρωτούσαν τι σκέφτεσαι. Αυτή σκεφτόταν πάντα, έκανε στη σκέψη της να πετύχει το στόχο. Οπότε απομάκρυνε τον φόβο, τον όποιο φόβο στις δύσκολες καταστάσεις, αλλά πολλές φορές σκεφτόταν και παρακαλούσε μη σταματήσεις μηχανή, μη σταματήσεις μηχανή. Η αγάπη της για την αεροπορία είναι μεγάλη. Σε ηλικία 15 ετών έλαβε την άδεια χειριστή. Σε λίγες μέρες εκπληρώνει το στόχο της με τη 19χρονη να παρακινεί τους νέους και τις νέες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Αυτό ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή ηλικία. Είμαι τυχερή γιατί οι γονείς μου ήταν πιλότοι. Στέλνω το μήνυμα στα νέα παιδιά να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να μην τους νοιάζει τι μπορεί να λέει ο κόσμος. Θέλει να σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός από το Σεπτέμβριο. Τώρα ήταν το κενό του σχολείου που αποφύτησε φέτος, οπότε έχει χρόνο και θέλει το όνειρό της να γίνει αστροναύτης. Η Ζάρα Ράδερφορντ έφτασε από την Αλεξάνδρεια στο Ηράκλειο, ενώ ο επόμενος σταθμός είναι η Βουλγαρία. Σε 4 ημέρες θα φτάσει στο τελικό προορισμό στο Βέλγιο, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι, με το κλίμα να είναι ενθουσιώδες. 13 του μήνους έχουν ετοιμάσει μεγάλη γιορτή στο Βέλγιο, στο εκεί αεροδρόμιο, 13 Ιανουαρίου, δηλαδή σε 4 μέρες.